Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα καύσωνα στη Θεσσαλονίκη με πολύ υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή. Ήδη για σήμερα το θερμόμετρο αναμένεται να δείξει 43 βαθμούς Κελσίου. Με αφορμή το νέο κύμα ζέστης, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο για την πρόληψη των επιπτώσεων του καύσωνα. Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι οι δημόσιες υπηρεσίες της χώρας θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα, ενώ και οι Δήμοι πρέπει να συμμετάσχουν στη συνολική προσπάθεια, μεριμνώντας εγκαίρως για την οργάνωση και διάθεση δροσερών και κλιματιζόμενων χώρων για το κοινό. Γενικότερα να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες των περιφερειακών ενωτήτων για την ενημέρωση του κοινού και για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Δεν θα πρέπει να παραλειφθεί ο σημαντικός ρόλος των μέσων ενημέρωσης της χώρας και της συνεργασίας μαζί τους, ώστε να επιτευχθεί μια ευρεία διάδοση των απαραίτητων μέτρων προστασίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο, εφόσον κριθεί αναγκαίο, εκτάκτων μεταβολών στα ωράρια λειτουργίας των διαφόρων υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με έμφαση στο περιορισμό της μετακίνησης μεγάλου αριθμού ατόμων κατά τις θερμότερες ώρες. Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ανέλθει σε όρια μη ανεκτά από τον ανθρώπινο οργανισμό σε συνέργεια με άλλους παράγοντες, υγρασία, άπνοια κλπ., δημιουργούνται παθολογικές καταστάσεις ποικίλου βαθμού βαρύτητας που μπορούν να οδηγήσουν σε βαριά νόσηση έως και στο θάνατο. Τα αρχικά συμπτώματα μπορεί να είναι δυνατός πονοκέφαλος, ατονία, αίσθημα καταβολής, τάση για λιποθυμία, πτώση της αρτηριακής πίεσης, ναυτία, εμετή και ταχυπαλμία. Το σύνδρομο της θερμοπληξίας εκδηλώνεται με ξαφνική αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος, κόκκινο ζεστό και ξηρό δέρμα, ξηρή πρισμένη γλώσσα, ταχυπαλμία, ταχύπνια, έντονη δίψα, πονοκέφαλος, ναυτία, εμετός, ζάλη, σύγχυση, αδυναμία προσανατολισμού και καθαρής ομιλίας, επιθετική ή παράξερη συμπεριφορά, σπασμή, απώλεια συνείδησης ή κόμα. Η θεραπεία των ατόμων που παρουσιάζουν τα παραπάνω συμπτώματα όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή πρέπει να γίνεται κατά προτίμηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα, αλλά ως πρώτες βοήθειες μέχρι τη διακομιδή τους σε αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα μέτρα ελάττωσης της θερμοκρασίας του σώματος. Μεταφορά του θερμόπληκτου άμεσα σε μέρος δροσερό, ευάαερο, σκιερό, κατά προτίμηση κλιματιζόμενο, πλήρη ένδυση από τα ρούχα, τοποθέτηση παγοκίστεων ή κρύων επιθεμάτων στον τράχυλο, τη μασχάλη και τη βουβονική περιοχή, εμβάπτιση σε μπανιέρα με κρύο νερό ή ντους ή ψεκασμό με κρύο νερό, παροχή μικρών γουλιών δροσερών υγρών, νερού ή αραιωμένου χυμού φρούτων, ένα μέρος χυμού σε 4 μέρη νερού, αν μπορεί να καταπιεί κλπ. Ποιος κινδυνεύει από τις υψηλές θερμοκρασίες? Ηλικιωμένοι, μωρά και μικρά παιδιά, έγκυες και θυλάζουσες γυναίκες, άτομα που είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα, άτομα που εργάζονται ή ασκούνται έντονα σε ζεστό περιβάλλον, άτομα με χρόνιες παθήσεις, καρδιαγγειακές παθήσεις, υπέρταση, σαχαρώδη διαβήτη, πνευμονοπάθειες, νεφροπάθειες, αιματοπάθειες, ψυχική νόσο, άνοια, αλκοολισμό ή κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών κλπ.